Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του, τους φορείς της πόλης μας, τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τους χορηγούς, πάρα πολύ, τους ευχαριστούμε. Και τον απλό κόσμο, τους μαθητές μας, τους γονείς των μαθητών μας, τους συναδέλφους. Όπως βλέπετε, είχε μεγάλη επιτυχία το πανηγύρι μας και με προσέλευση παραγωγών, αλλά και με την προσέλευση του κόσμου, ο οποίος διασκέδασε και συνεχίζει να διασκεδάζει με την ορχήστρα και τον τραγουδιστή παραδοσιακών τραγουδιών, τον Παναγιώτη τον Λάλεζα. Υπάρχει κέφι, ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και βλέπουμε ότι ο σκοπός μας επετεύχθη με τον καλύτερο τρόπο. Είμαστε πάντα κοντά, γιατί πρόκειται για μια αξιόλογη προσπάθεια η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και με μεγάλη επιτυχία. Και δίνουμε πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Μπογιατζάν και στο Τέταρτο Λύκειο για όλη αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε να παραμείνει και του χρόνου το ίδιο. Λοιπόν, και ως ΕΛΜΕ του στηρίζουμε. Η ΕΛΜΕ Κορινθία στηρίζει αυτή την προσπάθεια, χρηματοδοτήσαμε την όλη αυτή εκδήλωση, επειδή για πέμπτη χρονιά, πολύ ωραία, επειδή συντηρεί την παράδοσή μας και τον πολιτισμό μας. Ο Δήμος Κορινθίου είναι πάντα δίπλα σε τέτοιες εκδηλώσεις. Εξάλλου το 4ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου μας έχει δείξει ότι μέσω της Διευθύντριας και όλου του επιστημονικού προσωπικού ότι κάνει εκδηλώσεις οι οποίες μένουν σε όλους στη μνήμη μας. Έκανε μια, και απόψε, και το αποτέλεσμα είναι αυτό, έκανε μια πολύ ωραία εκδήλωση τελειώνοντας η σεζόν, η χρονιά, με το παζάρι, με το μουσικοχορευτικό συγκρότημα να διασκεδάζει όλους τους πολίτες του σχολείου της περιοχής μας, να τους συγχαρούμε, να τους ευχηθούμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι, να είναι πάντα καλά και του χρόνου με υγεία πάλι εδώ να είμαστε και να τους χειροκροτήσουμε. Είναι μια εκδήλωση η οποία λαμβάνει χώρα στο συγκεκριμένο χώρο, στον Άβιο Χώρο του 4ου Λυκείου Κορίνθου, και έχει ένα συνδυασμό τη λήξη της σχολικής χρονιάς στον, των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών, και εν παραλλήλω την διαδικασία ανάδειξης τοπικών προϊόντων, παραδοσιακών προϊόντων από την μητέρα κορινθιακή γη. Είναι πράγματι ένας πολύ δυνατός συνδυασμός και η χωροθέτηση της εκδήλωσης σε αυτόν εδώ τον Άβιο Χώρο έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ο συμβολικός χαρακτήρας συνδυάζει την εκπαίδευση από τη μία σε σχέση με την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Και αυτό γιατί από τη μία είναι η ζωή του ανθρώπου και από την άλλη είναι η πηγή της ζωής, η οποία προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα, από τα παραγόμενα προϊόντα της μητέρας γης. Και η μητέρα γη, η κορινθιακή γη, έχει μια μεγάλη ποικιλότητα προϊόντων, τα οποία χρήζουν ανάδειξης. Εν παραλλήλω, πέραν όλων αυτών, υπάρχουν και πολλοί μεταποιητές, οι οποίοι έχουν να αναδείξουν και να παρουσιάσουν γεύσεις και ποικίλων προϊόντων. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση, χρήζει αναβάθμισης, και νομίζω, και στήριξης φυσικά, και νομίζω ότι αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές και στους συνδιοργανωτές. Πραγματικά είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια, πολλά συγχαρητήρια, είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε και έχει μεγάλη αξία αυτό για τις δράσεις, δραστηριότητες του σχολείου, της διευθύντριας και όλου του συλλόγου. Βλέπουμε εδώ ένα πολύ ωραίο συνδυασμό. Είμαστε σε ένα εκπαιδευτικό χώρο δίπλα από τα παιδιά, αλλά αυτό έχει συνδυαστεί με την παράδοση, με τον Παναγιώτη τον Λάλεζα, τον πατριώτη μας, τον πολύ σημαντικό καλλιτέχνη που μας τιμά σε όλη την Ελλάδα. Αλλά το σημαντικό για μένα ως επιχειρηματία, βλέπουμε επιχειρήσεις οι οποίοι είναι εδώ, τιμώνται και τιμούν με την παρουσία τους, παρουσιάζουν τα προϊόντα τους και βλέπουμε την επιχειρηματικότητα, την άλλη μορφή και τη φιλοσοφία της επιχειρηματικότητας, η οποία πρέπει να συμβαδίζει και να πάει μαζί και με την εκπαίδευση και με την νεολαία και με την παράδοση, γιατί έχουμε πραγματικά να δώσουμε πάρα πολλά και χωρίς συμφέρον, μπράβο. Ακριβώς. Λοιπόν, όταν ενωνόμαστε βλέπουμε τα πολύ ωραία και σημαντικά και αξιόλογα αποτελέσματα. Συγχαρητήρια σε όλους
στη διευθύντρια, σε όσους στήριξαν αυτή την εκδήλωση, αλλά και στους επιχειρηματίες που είναι εδώ και παρουσιάζουν τα προϊόντα τους. Με τα βιολιά.